Βρισκόμαστε εδώ πέρα με τον Μάρκο και θέλουμε να του πάρουμε μια συνέντευξη. Πάμε να ρωτήσουμε λοιπόν πέντε πράγματα. Hola Marco, tudo bem? Tudo bem. Então você fala grego também? Sim, eu falo grego. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ. Από πού είσαι? Είμαι από τη Βραζίλια. Πολύ ωραία. Você nasceu aqui ou em outro lugar? Γεννήθηκες εδώ ή αλλού? Γεννήθηκα εδώ. Μεγαλώσα εδώ. Μεγάλωσες εδώ, γεννήθηκες εδώ, στο Μανάους. Είσαι Βραζιλιάνος. Είμαι. Você já visitou a Europa? Já visitei a Europa. Onde? Vivi Suíça, Itália e Grécia. Πήγες δηλαδή στη Σουηδία. É. Πού αλλού? Eu trabalhava em hotéis, em restaurantes. Δούλευες σε εστιατόρια. Σε εστιατόρια, ναι. Δουλέψα σε εστιατόριο ή... Ναι, πολύ ωραία. Τέλεια. Και πες μας λίγο πέντε πράγματα για τη Βραζιλία. Pode falar umas coisinhas sobre Brasil. Por exemplo, aqui em Manaus faz bastante calor, né? Muito calor. Estamos na época do verão. E são 6 meses de verão, 6 meses de inverno. 7 μήνες καλοκαίρι. 6 και 6, ας πούμε. 6 και 6. 6 μήνες καλοκαίρι, 6 χειμώνα, περίπου. E não tem chuva não, agora. Δεν έχει. A partir de janeiro. Δεν έχει καθόλου βροχή εδώ πέρα αυτή την εποχή. Και έχει καεί και λίγο το δάσος, ο Αμαζόνας tem incêndios. Temos incêndio na floresta ainda, em atividade. Algumas partes já foram cessadas, mas continuam em incêndio. Ainda tem um sistema de fumaça na cidade. Έχουμε πολύ καπνό εδώ στην πόλη, παιδιά, ακόμη. Ο ουρανός έχει καπνό από τις φωτιές που έχουν μέσα στον Αμαζόνιο αυτή τη στιγμή. Καίγεται ο Αμαζόνιος ακόμη και περιμένουν οι άνθρωποι πώς και πώς την βροχή. Então, queremos perguntar umas coisinhas mais. Por exemplo, aqui a vida no Brasil, como está a situação com o trabalho, com o salário? Por exemplo, o seu trabalho. Você é flanelinha, certo? Flanelinha, παιδιά, είναι ο άνθρωπος που παρκάρει τα αυτοκίνητα. Δηλαδή κάθεται, έχει ένα συγκεκριμένο στενό ή δύο στενά. Κουνάει ένα πιζετάκι που είναι το φλάνελ και έτσι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι αυτός εδώ πέρα και παρκάρει το αυτοκίνητό του και ο άνθρωπος προσέχει μετά το αυτοκίνητο. Φλανελίνια λοιπόν. Un trabalho bom. Trabalho difícil, porque tem muita desavença entre motorista e aquele que está trabalhando na área. Então você tem que ter muita paciência, entendeu? É trabalho duro. Δύσκολο. Fica exposto ao sol também. Quantas horas dulevis cada mera? Quantas horas você trabalha? Eu trabalho aqui, eu começo a trabalhar a partir das 4 horas, 4 e meia, até 10 e meia, 11 horas. 4 με 11 το βράδυ, περίπου 7 ώρες δηλαδή την ημέρα, 7 ώρες, 6 ώρες. Οκ, paga bem o trabalho. Bom, eu ganho ali o suficiente para manter lá em casa só. Mas para viajar, conhecer outros países é muito difícil. Você tem que trabalhar durante anos. Είναι δύσκολο να ταξιδέψεις άλλες χώρες με μισθό εδώ Βραζίλιας. Θέλει να μαζεύεις για χρόνια. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτό το επάγγελμα εμείς, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Όχι, δεν υπάρχει αυτό το επάγγελμα. Μόνο σε κάποιο μαγαζί ίσως που έχουν προσλάβει ένα άτομο για να βοηθάει να παρκάρει τα αυτοκίνητα κλπ. Αλλά όχι έτσι στο δρόμο. Como que funciona, então, você escolhe um lugar, Não, a gente tem um sindicato. Sindicato, υπάρχει ένα συνδικάτο λοιπόν. E nós vamos se matricular no sindicato e você escolhe o local e você paga R$120 mensais para um sindicato. Άρα η ομοσπονδία, ας πούμε, των Φλανελίνιας εδώ υπάρχει, διαλέγεις εσύ μια περιοχή εφόσον είναι διαθέσιμη, πληρώνεις κάποια χρήματα κάθε μήνα και σου δίνουν το δικαίωμα να εργάζεσαι σε αυτή την περιοχή. Então o trabalho é trabalho particular, é uma empresa? Tipo assim, uma empresa. No caso, nós pagamos assim, mensal. Mas tem uma empresa particular que cuida durante o dia, né? Ιδιωτική είναι λοιπόν. Άρα μία εταιρεία ιδιωτική κατά τη διάρκεια της ημέρας και το απόγευμα εδώ είναι οι άνθρωποι Φλανελίνια που αναλαμβάνουν, όπου φυσικά είναι και πιο επικίνδυνο γιατί το βράδυ μπορεί να έχεις περισσότερα άτομα που θέλουν να κλέψουν, να γίνουν διάφορες έτσι. Να πιούν και τα λοιπά. Δουλεύω εδώ σχεδόν κάθε μέρα. Δουλεύεις εδώ. Μπροστά από το θέατρο. Εδώ μπροστά από το θέατρο. Δουλεύω εδώ τρεις φορές την εβδομάδα. Τρεις ημέρες την εβδομάδα. Τρεις ημέρες την εβδομάδα. Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή λοιπόν. Κυριακή. Και τις άλλες μέρες? Πλένω τα αυτοκίνητα, βγάλω 20-25 ευρώ. 25 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο. Για κάθε αυτοκίνητο. 5 ευρώ περίπου είναι αυτό, έτσι. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Δύσκολη. Δύσκολη δουλειά. Είναι δύσκολη, κουράζεσαι δηλαδή. Να δουλεύω εδώ. Ναι. Μου αρέσει να δουλεύω εδώ. Αλλά εγώ θέλω να μάθω κάτι άλλο. Εδώ πέρα ο Μάρκος μιλάει λίγο από 17 γλώσσες. Το οποίο είναι εντυπωσιακό.
Πες μας, πώς έμαθες να μιλάς 17 γλώσσες? Como aprendeu falar tantas línguas? 17 línguas. Eu comecei com 12 anos. Eu morava aqui, só que em outro bairro chamado Petrópolis, aqui, mais ou menos uns 25 quilômetros daqui. 12 χρονών λοιπόν ξεκίνησε, ζούσε εδώ κοντά στην Πετρόπολη. A minha primeira língua foi inglês, né? Pronto, e depois eu comecei espanhol, a minha irmã me levou lá para a Europa, onde eu vivi, a Suíça, né? Eu cresci lá. Άρα ξεκίνησε με πορτογαλικά γενετής, αγγλικά, στη συνέχεια Italiano, Italica, Italica, Germanica. Pes mas minha Alexis está Italica. Fala uma frase em italiano. Por exemplo, ho vissuto in Italia 2 anni e 4 mesi in Italia, noi città che mata Foggia, vicino a Trentino Brescia. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille, molto thank you very much. Prego, prego di nada. Prego. E uma frase em alemão? Ich habe 3 Jahre und 7 Monate in Schweiz gewohnt. Germanica. Ich bin vegan, meine Eltern sind gekommen, sie waren krank und alt, aber sie sind gestorben. Bist du Russica? Ja. In Russo? In Russo? Ja. Я паркую на улице. Добро не все побьяло. Πολύ ωραία. Ο άνθρωπος περνάνε τουρίστες, άνθρωποι από δίπλα του και τους ρωτάει, πείτε μου φράσεις της γλώσσας σας, γράψτε εδώ πέρα στις σημειώσεις να τις διαβάσω αργότερα. Τα ελληνικά τα εξασκεί ακόμα, να υποθέσω. Πόσο καιρό μαθαίνεις ελληνικά? Por quanto tempo? Μαθαίνω ελληνικά 3 χρονία. 3 χρονία. Χρονία. Και 7 μέσες. Και 7 μέσες. Και 7 μήνες. Άρα 3 χρόνια και 7 μήνες μαθαίνει. Και έχεις πάει στην Ελλάδα? Πού έχεις πάει στην Ελλάδα? Όντζι βοσε φόη να Γκρέσια. Θεσσαλονίκη. Νόσο συντάξει να τάω. Είναι λοιπόν αυτή η. Έχει πάει στην γενετήρα μα. Τρεις εβδομάδες στην Αθήνα. Γνώρισε ολόκληρη την πόλη στην Αθήνα. Και πολύ προ Θεσσαλονίκη και έρωμα μίλου και ο Τσίλο. Λάνα Σουήσε και ελμητικό. Και ο φίλο του από τη Σουηδία του σύστησε να πάει στη Θεσσαλονίκη. Ελβετία. Ελβετία, σερία. Όχι Σουηδία. Α, ναι, βέβαια. Ένα φίλο από την Ελβετία είπε πάνε Θεσσαλονίκη, είναι πολύ ωραία πόλη και πήγε. Σούπερ, εντό και βοτά, ουντζία, προαγκρέσια. Θέλει να γυρίσει μια μέρα. Ακεί, ακόμα και as pessoas pensam sobre a Grécia. A Grécia είναι muito conhecida. Pela mitologia, a história bíblica. Όλοι γνωρίζουν λοιπόν evangélicos. Μυθολογία, τη Βίβλο και μάις. E a história geral da Grécia. As cidades são muito bonitas. A capital grega é uma das mais conhecidas aqui no Brasil. Aqui, λοιπόν, στη Βραζιλία η Αθήνα είναι πασίγνωστη. Εδώ στη Βραζιλία η Αθήνα είναι πασίγνωστη. Ξέρουν πολλές πόλεις της Ελλάδας, ξέρουν την ιστορία της Ελλάδας. Os brasileiros, como que se sentem sobre os gregos? Bom. A gente sabe que os gregos têm uma história, né? Já antiga, desde a Grécia antiga e a Grécia moderna. E sabe-se que o grego falado hoje é o grego moderno, não o grego antigo. O grego antigo já ficou para trás, né? Todo mundo sabe aqui disso. Όλοι λοιπόν λέει γνωρίζουν ότι υπάρχουν τα αρχαία ελληνικά που ας πούμε αλλάξαν και σήμερα μιλάμε τα νέα ελληνικά. Το γνωρίζουν λέει αυτό εδώ οι Βραζιλιάνοι και πολλά άλλα. Μας λέει ο Μάρκος εκτιμούν πολύ ότι έχουμε μια ιστορία, την μυθολογία την ελληνική και το έχουμε νιώσει και εμείς βιώσει από την πρώτη φορά που είχαμε έρθει και όλα στη Βραζιλία. Με το που τους λέγαμε ότι είμαστε Έλληνες, λέγανε σοβαρά πλάκα μου κάνετε τώρα. Δεν το πιστεύω, είστε Έλληνες. Δεν το πιστεύω, βλέπω πραγματικούς Έλληνες. Μπορώ να σας ακουμπήσω λίγο. Έλληνες, μαμά, δείτε Έλληνες. Μας κάνανε κάτι πολύ αστεία πράγματα. Και σε σχέση με τις προηγούμενες χώρες που επισκεφθήκαμε, έχουμε παρατηρήσει ότι η Βραζιλία έχει μια πιο ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα. Mas a gente quer perguntar outras coisas também. Por exemplo, pode falar um pouco sobre a situação econômica e por que que tem tantas pessoas que estão morando na rua? Bom, isso já é um histórico, a corrupção aqui no Brasil. Desde o regime militar, depois o regime passou para o lado democrático. Os governos que lá sucederam a ditadura militar, não deram continuidade, não fizeram nada para melhorar o país. Άρα, παιδιά, είχαν μια παραπλήσια ιστορία εδώ στη Βραζιλία που είχαμε και στην Ελλάδα. Είχαν μια χούντα, είχαν μια στρατιωτική χούντα. Και όταν έπεσε αυτή η χούντα το στρατιωτικό καθεστώς, μετά οι δημοκρατικές κυβερνήσεις που ακολούθησαν δεν κάνανε πολλά πράγματα για να βοηθήσουν τον κόσμο. Δυστυχώς δεν μπορέσανε λοιπόν να στηρίξουν πολλούς ανθρώπους που ήταν φτωχοί και υπάρχει μεγάλη ανισότητα, κοινωνική ανισότητα και φτώχεια. Και αυτό οδηγεί σε ένα φαινόμενο πολύ θλιβερό που είναι ότι πολλοί άνθρωποι ζουν
στο δρόμο. É, muitas dessas pessoas, eles são viciados em drogas, em bebidas alcoólicas. Efismene. O que acontece? Eles recebem um recurso, alguns de, muitos deles recebem um recurso chamado Bolsa Família. Bolsa Família. Quando e é? Também, quando o dinheiro? É, Bolsa Estadual também, que é do governo do estado. Então, local. Duas bolsas. É. Δύο, λοιπόν, é, ας πούμε, επιδοτήσεις παίρνουν οι άνθρωποι που ζουν στον δρόμο. Την Bolsa Família, é isso? Και η Auxílio Estadual. Auxílio Estadual. É. Βοήθεια του, ε, του Estado, του, και, της πολιτείας. Και της οικογένειας. Αλλά πόσα χρήματα είναι αυτά, quanto dinheiro é? É, o Bolsa Família é de 600 reais. 600 reais. Uma pessoa. Άρα é. Περίπου 115 ευρώ το μήνα. A Bolsa Estadual seria 400. 400. É. Άρα 170 ευρώ περίπου το μήνα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στον δρόμο από την κυβέρνηση για να τους στηρίξουν να μπορέσουν να πάρουν κάτι να φάνε κλπ. Αλλά από ό,τι μας είχε πει ο άλλος άνθρωπος που είχαμε δει, γνωρίσει προηγουμένως, ο φίλος μας στην παραλία, ναι. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν γεύματα εδώ πέρα από το Δήμο του Μανάους, πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, νομίζω μας είπε τρία γεύματα, δωρεάν. Συγκεκριμένα μας είπε δύο γεύματα ο άνθρωπος που γνωρίσαμε, αλλά πιθανώς να υπάρχει και τρίτο. Άρα θα μπορούσαν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα για κάτι άλλο με ένα σχετικά καλό σχεδιασμό. Então, você estava falando que tem essas duas bolsas. Sim. Então, seria possível para eles comer assim, usando, sim, né, sobreviver? Seria suficiente para ele manter o mês inteiro. O mês. Só que o problema é a droga e a bebida. Muitos deles têm... Ah, δουλεύει ταυτόχρονα, παιδιά. Για να πήγε αφήστε τον λίγο λοιπόν, να κάνει δουλειά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ πέρα. Ναι, γιατί κοιτάξτε πώς δουλεύει το σύστημα εδώ. Ουσιαστικά τους βοηθάει να παρκάρουν. Τους λέει, παιδιά, μην ανησυχείτε, θα είμαι εγώ εδώ και θα φυλάω τα αυτοκίνητα μετά. Και όταν φεύγουν, τους λέει να τον πληρώσουν ή τους δίνει τον αριθμό του λογαριασμού του και κάποιοι πληρώνουν μετά. Όλοι δίνουν έτσι από κάτι, μην φανταστείτε. Δηλαδή, μπορεί να δίνουν 30 cents, μισό ευρώ, κάτι. Και όλοι λένε, τον ξέρω, είναι εδώ κάθε μέρα. Ο Μάχου είναι εδώ, φυλάει το αυτοκίνητό μου. Αν κάποιος πάει να το κλέψει, θα τον σταματήσει. Αν κάποιος πάει να λερώσει το αμάξι, θα τον σταματήσει. Και είναι ο φύλακας εδώ της περιοχής. Τρέχει πάνω κάτω, βοηθάει τα κάποια μαγαζιά, βγάζουν τα σκουπίδια έξω και του λένε μάζεψε τα σκουπίδια, πέτατα κλπ. Κάνει δηλαδή διάφορες δουλίτσες εδώ, δεν είναι μόνο φύλακας, είναι λίγο μέσα όλο. Και επί τη ευκαιρία σταματάει και τους τουρίστες που είναι από 16 ξένες χώρες συν τη Βραζιλία και τους μιλάει στη γλώσσα τους. Εμείς προσωπικά τον συναντάμε κάθε βράδυ γιατί ερχόμαστε για βόλτα στην πλατεία, στο θέατρο. Και μας λέει κάθε φορά, γεια σας Έλληνες, σας ξέρει εδώ πέρα όλη η περιοχή, θέλει να σας γνωρίσει. Έχουν εντυπωσιαστεί που έχουν έρθει Έλληνες εδώ πέρα στο Μανάους. Γράψτε μου μια πρόταση στα ελληνικά. Έχει το τετράδι, παιδιά, έτοιμο με ένα στυλό. Και δείτε τώρα, δηλαδή δεν έχει δάσκαλο, δεν πληρώνει για μαθήματα. Είναι ένας άνθρωπος που μαθαίνει από τους ανθρώπους που γνωρίζει τον δρόμο, σημειώνει. Σε όλες αυτές τις γλώσσες και πάει σπίτι, κάνει εξάσκηση και μαθαίνει μόνος του. Δηλαδή, αν υπάρχει θέληση, παιδιά, βλέπετε, ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει, πασχίζει και καταφέρνει πολύ απλά χάρη στον κόπο που καταβάλει κάθε χρόνο. Είναι μια δύσκολη ζωή, μια δύσκολη δουλειά, δύσκολη κατάσταση, το καθεστώς δεν είναι ευνοϊκό και παρόλα αυτά αυτός ο άνθρωπος καταφέρνει να μάθει και 7 γλώσσες. Δηλαδή, αυτό σου δείχνει πολύ απλά αν υπάρχει θέληση. Υπάρχει τρόπος. Você estava falando que o problema é que tem pessoas viciadas e então eles recebem o dinheiro e compram droga e não usam o dinheiro para comer. Para comer ou para se manter. Muitos deles preferem, tem casas de ajuda, né, que são programas do governo, para retirar essas pessoas da rua. Mas o vício é tão grande que eles não permitem. Porque vimos muitas pessoas que vendem qualquer coisa, então água ou uma outra coisa, mas trabalham. E tem outras pessoas que pedem dinheiro aos turistas e essas coisas. Isso, são chamados mangueadores. Mangueadores. Zitiani. São pessoas que pedem, eles têm um recurso, muitos deles, não todos, mas muitos deles têm um recurso e eles não utilizam, o que acontece? Eles acabam na droga e depois pedem para poder... Άρα ουσιαστικά παίρνουν τα λεφτά πολύ από την κυβέρνηση, τα ξοδεύουν για να πάρουν ουσίες να κάνουν τη χρήση τους και μετά ζητιανεύουν γιατί δεν τους φτάνουν, γιατί τα ξοδεύουν κατευθείαν στις ουσίες και τώρα πρέπει να φάνε και να πάρουν και άλλες ουσίες. Ναι. Na sua opinião, é bom dar dinheiro para as pessoas ou... Não, a minha opinião não é bom, porque é uma coisa que ele não vai utilizar por conta própria, ele vai acabar no vício. Άρα δεν... Άρα λέει ότι όχι, δεν είναι καλό να τους δίνει χρήματα γιατί τελικά αυτά τα χρήματα απλώς θα συντηρήσουν αυτή την κατάσταση θα, για να ξαναπάρουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι την ουσία τους, να ξαναχρησιμοποιήσουν την ουσία τους. Ενώ στην πραγματικότητα, άμα κανείς δεν τους δώσει λεφτά, κατά τη γνώμη μου, κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να πάνε να δουλέψουν, να κάνουν κάτι δημιουργικό, κάτι το οποίο θα τους ωφελήσει τους ίδιους πάρα πολύ. Το Μάρκο, você pensa que se a gente não pagasse para essas pessoas. Que estão, como se chama? Mangueadores. Os mangueadores. Você pensa que talvez eles trabalhassem, fizessem um trabalho bom, legal? Yeah. Hey, they speak English? Yes, I speak English. Where do you come from, please? I'm
Können Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Ich habe 3 Jahre, 7 Monate in Schweiz gewohnt, die Hauptstadt Ukraine. Ich bin wegen meiner Erfüllung gekommen, dass ich war in Frankfurt. Εδώ βλέπουμε μπροστά μας πώς γνωρίζει όλους τους τουρίστες που περνάνε. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που περνούσε μπροστά μας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και σταμάτησε για να τον ρωτήσω πού είναι και να μιλήσει τη γλώσσα του. Ich studiere jetzt 5 Sprachen, Kroatisch, Serbisch, Ungarisch, Rumänisch und Finnisch. Zu Hause. Wow! Wann sind Sie hier angekommen? Heute ist mein erster Tag. Ich wollte jetzt lecker Fisch essen gehen. Ja, ja. To go, to eat some fish. Ja. Gehen Sie hier weiter? Die nächste Straße? Right near, right there. It's a nice place. Okay. Cool. Okay, enjoy your time, guys. Φοβερό, παιδιά. Συναντάει ανθρώπους, τους ρωτάει από πού είναι και συνήθως μιλάει και τη γλώσσα τους. Γιατί εντάξει, 17 χώρες, ξέρετε τώρα, είναι και οι συνηθισμένες οι γλώσσες αυτές εδώ στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον δυτικό κόσμο. Οπότε βοηθάει. Αλλά εγώ να πω ότι γενικά οι Βραζιλιάνοι δεν μιλάνε πολλές γλώσσες. Os brasileiros falam português, certo? E não falam muito inglês, geralmente. Eu falo porque a condição financeira é que muitos gostam muito das línguas estrangeiras, mas a condição financeira não permite que eles cheguem. Δεν έχουν χρήματα για να κάνουν μαθήματα πολύ εδώ από την Βραζιλία, οπότε δυστυχώς μένουν μόνο στα πορτογαλικά που είναι η γλώσσα της χώρας. Mas você aprendeu bastante línguas? Você pagou para aprender? Muitas delas lá na Europa têm um chamado centro linguístico. Escola de línguas estrangeiras especializada. Mas você? Não, e eu fui, é tipo assim uma bolsa, né? Uma bolsa que o governo dá lá. Hipotrofia, δηλαδή, για να μάθει ξένες γλώσσες εκεί στην Ευρώπη που ήταν στην Ελβετία, που υπήρξε μια περίοδος που ζήσανε εκεί με την οικογένειά του και μάλλον καλό θα είναι να ρωτήσουμε πώς καταλήξαν εκεί. Αλλά λέει ότι άρχισε εκεί και έμαθε κάποιες γλώσσες εκεί. Então, Marco, você aprendeu umas línguas lá na Europa, no centro? Maioria das línguas foram lá, no centro linguístico. Com bolsa? Com bolsa, tinha material escolar, tinha tudo, dicionário, gramática. E a bolsa, por que você recebeu uma bolsa? Bom, a gente lá se matriculava, é gratuito lá. São centros linguísticos chamados. Είναι δωρεάν, λοιπόν. Στην Ελβετία. Για όλους. Na Suíça. Για όλους. Na Itália eu aprendi árabe, eu aprendi russo, eu aprendi hebraico lá também. Você pagou? Paguei. Άρα στην Ιταλία όντως πλήρωσε για να μάθει. Ενώ ποια ήταν η χώρα που δεν πλήρωσε? Στην Ελβετία ήταν δωρεάν. Και στην Ελβετία έμαθες ποιες γλώσσες, είπαμε. Ιταλικά, γερμανικά, ιταλικά, χολανδικά. Ολλανδικά στην Ελβετία. Ελβετία. Πότε φαλάν ούμα κόζα είμαι Ολλανδές. Ο κέ, προς εμπλ. Του χατ χέτ. Άλλες χούτ. Άλλες χούτ. Άλλες χούτ, μάιν φρίντ. Βα χέπε Νέντολανδες. Χου λάγκ χέπε Νέντολανδες χαστο δέατε. Εβα χούμ Νέντολανδες. Ικ νοχ νιτ χούτ Νέντολανδες πράτε. Aber sprechen. Können wir sprechen in der Englisch, hast du blieb? Hulluk in New Year. Feliz Ano Novo. Felicidades, sprechen gut in der Englisch. Bedankt. Dankjewel. Οπότε ναι, εδώ πέρα. Οπότε βλέπετε, παιδιά, και Ολλανδικά και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, Αραβικά, Ρωσικά, απ' όλα. Então, vamos perguntar umas coisinhas para acabar, porque a gente já roubou muito do seu tempo aqui, está trabalhando. Tu clepsa, mas do crono do antropo, do Vera. Lipon, então, a gente quer perguntar para você, qual é a melhor parte do Brasil e da vida aqui no Brasil? O que é que diferencia o país em comparação com outros países? Bom, aqui uma coisa que me chama a atenção é a alegria do povo. Mesmo com as dificuldades, o povo se sente assim um pouco ali, entendeu? Se sente bem. Sabe que a vida é difícil, salário baixo, o custo de vida é muito caro também. Οι άνθρωποι είναι πολύ χαρούμενοι, λέει. Παρόλο που είναι δύσκολη η ζωή και μπορεί να βγάζουν λίγα χρήματα, πολλές δυσκολίες, παρόλα αυτά, χαρούμενοι. Το έχουμε δει κιόλας. Υπάρχει μεγάλη χαρά στον δρόμο. Ό,τι και να πάθουν αυτοί οι άνθρωποι, πιστεύω δεν τους νοιάζει. Πώς γίνεται αυτό? Τραγουδάνε. Πιστεύω ότι ό,τι και να πάθουν πραγματικά θα είναι έμορφο. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Θα ρίξουμε και ένα χώρο και ένα τραγούδι μετά και θα το ξεχάσουν με μια μπύρα. Φοβερή. Το άμα Brasileira é uma alegre, feliz.
feliz, apesar de todo o sistema de produtor, toda a dificuldade. E a gente sente como gregos brasileiros na nossa... primeira vez quando eu vi vocês, eu achei que vocês eram brasileiros. Mas είπε ότι ήμασταν Βραζιλιάνοι, νόμιζε στην αρχή. Και όταν το ρωτήσαμε γιατί, και λέει, είστε πάρα πολύ χαρούμενοι, βασικά. Λέει, quando vocês falaram português, eu não imaginava, eu imaginava, esse caso são brasileiros. Quando vocês falaram português bastante nítido, bem falado, eu imaginei. Eles têm alguma descendência, viveram lá na Grécia e tal. Θεώρησε άρα ότι έχουμε καταγωγή από εδώ ή ότι είμαστε από εδώ. Όταν πρωτομιλήσαμε στην αρχή που γνωριστήκαμε στον δρόμο, λέει, α, δική μας. Εν τω μεταξύ, την πρώτη φορά που μιλήσαμε, μιλούσαμε χάλια, γιατί είχαμε μόλις έρθει από Εκουαδόρ. Ναι. Και είχαν σκουριάσει πάρα πολύ τα πορτογαλικά μας μετά από πολύ σπαστά. Αλλά σου λέει, μπορεί να είναι δεύτερη γενιά, μπορεί να είναι μισή Βραζιλιάνη, ξέρεις. Καταλαβαίνω. Μέσα σε ένα μήνα, βέβαια, το έχουμε βρει λιγάκι καλύτερα, αλλά. Ναι, επανήλθαν. Φεύγουμε πάλι για την μία, αλλά τέλος πάντων. Μπορώ να σας. Κάνω μία αδιάκριτη ερώτηση. Ναι. Ναι, κάνε ελεύθερα. Είμαι 40-41 χρόνων. 49 χρονών. 49 χρόνων. Mas você não é uma pergunta essa coisa? É porque aqui no Brasil, quando você me pergunta a idade de alguém, é sempre uma pergunta discreta. Aha, porque é adiácrito. Muitas pessoas não gostam disso. Θέλει να μας ρωτήσει την ηλικία μας, αλλά εδώ είναι αδιάκριτη η ερώτηση. Mas pode fazer a pergunta, não tem problema. Isso, qual a pergunta? Não, é isso mesmo. Ήθελε να μας ρωτήσει πόσο χρονών είμαστε. Είμαι 33 και η Νίκη είναι 28 χρονών. Ναι, είμαστε και ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα αυτά που είχες να μας πεις ήταν πολύ ενδιαφέροντα για τους φίλους μας, τους Έλληνες που βρίσκονται στην Ελλάδα και θέλουν να μάθουν πώς ζουν εδώ οι Βραζιλιάνοι, τι κάνουν καθημερινά, ποια είναι τα προβλήματά τους. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε και άλλα πράγματα, να πω την αλήθεια, αλλά δεν θέλουμε να κρατήσουμε και πάρα πολύ εδώ πέρα τον φίλο μας τον Μάρκους. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάμε να ετοιμαστούμε για να πάμε στο αεροδρόμιο να πετάξουμε για Buenos Aires. Αλλά να πούμε κάτι τελευταίο εδώ πέρα, στο φίλο μας τον Μάρκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν μια νότα φωτός, μια πολύ θετική νότα κάθε μέρα στην ημέρα μας. Περνούσαμε από εδώ και σε βλέπαμε χαρούμενο, μας ρωτούσες να μάθεις με όρεξη, διψούσες για να μάθεις και άλλα ελληνικά. Και ήταν φοβερό αυτό το πράγμα για μας. Foi bacana demais que a gente conheceu você e passamos tempo com você aqui e tivemos esta troca de conhecimento e o tempo que a gente passou junto. Ένα τελευταίο πράγμα. Έχεις social media σε περίπτωση που τα παιδιά θέλουν να σε ακολουθήσουν? Έχεις Instagram, Facebook? Você tem Instagram, Facebook, algo assim? Não. Bom, eu tô com um problema de documentação, por causa de um problema pessoal que eu tive. Então não tem? Não tem. Ok. Άρα, παιδιά, για να τον ακολουθήσετε, πρέπει να έρθετε εδώ στη Manaus, στο κέντρο της Manaus. Mas você trabalha aqui quase todos os dias, 3 dias por semana? Eu dou uns dias por semana aqui, depois eu vou vendo pacotes também, só que agora tá interrompido por causa da seca dos rios. Então, mas você é guia turístico também? Não, já fui. Enquanto não sou. Já fui guia turístico. Αλλά ναι, στο παρελθόν δούλεψε και ως, πώς το λένε, οδηγός, ως ξεναγός μάλλον εδώ τουρισμού. Οπότε μπορεί να το πετύχετε, μπορεί να ξαναγυρίσει μόλις αρχίσουν πάλι να κάνουν τα τουριστικά, να είναι ο οδηγός σας. Νομίζω ότι ακόμα και αν δεν τον πετύχετε εσείς, θα σας πετύχει αυτός με σιγουριά και θα σας ρωτήσει πράγματα για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό, για τα πάντα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Καλή συνέχεια. Χαρήκαμε. Πολύ. Και μια καλή σας. Un grande abraço.